ανέβηκαν εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων της Κρήτης, συζήτησαν για αρκετά θέματα με τον Υπουργό Ανάπτυξης και η είδηση η οποία θα παρουσιάσουμε σήμερα είναι ότι ο Υπουργός θα κατέβει το επόμενο χρονικό διάστημα για να συζητήσει ξανά και να δει και από κοντά όλα εκείνα τα προβλήματα για τα οποία κάνουν λόγο οι άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται αρκετά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το κλίμα ήταν καλό, ωστόσο κατά κάποιο τρόπο, με εμφατικό τρόπο, οι κτηνοτρόφοι τι είπαν σήμερα? Πρέπει, Υπουργέ, να δώσεις λύσεις στα προβλήματα. Η απάντηση που πήραν αφορά τις πληρωμές στο κομμάτι των ζωοτροφών, αυτή την περίφημη επιδότηση, και βέβαια τι θα γίνει στο κομμάτι των αιτήσεων που αφορά το εθνικό απόθεμα. Πάμε στον κύριο Γρήλο Παπαδάκη, τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μιλοποτάμου, ο οποίος βέβαια ο άνθρωπος βρίσκεται στο αεροδρόμιο, κατεβαίνει στην Κρήτη. Κύριε Παπαδάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλε, καλησπέρα από Αθήνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Το χαμόγελο έχει να κάνει και με τις απαντήσεις που πήρατε από τον Υπουργό? Κύριε Παναγιώτοπουλε, το χαμόγελο είναι ότι δεν έχουμε πάρει ανάσα αυτές το πρωί. Προσπαθούμε για να πάρουμε αυτό που μας ανοίξει για τον καθαρό και τον τίμιο υδρότα που κάνει ο κάθε κτηνοτρόφος, ο κάθε αγρότης καθημερινά. Για την επιβίωσή του, έτσι. Γι' αυτό είναι το χαμόγελο. Όσον αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα, η συζήτηση και τα θέματα που θέσαμε στον Υπουργό σήμερα, ήταν πάρα πολλά και ουσιώδης. Θα ξεκινήσω πρώτα με την είδηση ότι θα κατέβει μέχρι τέλος του Γενάρη, δηλαδή 15 με 20 του Γενάρη, ο Υπουργός στην Κρήτη, για να γίνει η σωστή ενημέρωση για τη νέα ΚΑΠ, για την αλλαγή δηλαδή της νέας ΚΑΠ, το πόσο επηρεάζει την Κρήτη, εάν έχει περικοπές, εάν χάνει ή εάν υπάρχει όφελος περισσότερο. Συζητήσαμε για τα περιβόητα 89 εκατομμύρια. Ναι. Την έκτακτη ενίσχυση που αφορά ζωοτροφές. Ναι. Μας διαβεβαίωσε λοιπόν ότι χωρίς άλλες παρατάσεις και χωρίς άλλες καθυστερήσεις θα δοθούν μέχρι τις 15 του Γενάρη. Ήδη από Δευτέρα θα αρχίσουν οι αιτήσεις μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου. Από ό,τι μας διαβεβαίωσε και ο ειδικός συνεργάτης του Υπουργού, δεν είναι κάποιο δύσκολο όσον αφορά στην αίτηση, για να μην πανικοβάλλονται δηλαδή αυτοί που θα χειριστούν όλη τη διαδικασία για να κάνουν τις αιτήσεις. Ναι. Συζητήσαμε όσον αφορά το τεράστιο κόστος για τις ζωοτροφές. Συζητήσαμε όσον αφορά τις πύλες εισόδου στα σύνορα της Ελλάδας για την παράνομη εγκυλοποίηση στα μνοερήφια και του γαλάτου, και όσο τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε πληροφορηθεί και εμείς για τη φέτα που πουλιέται λευκό τυρί με τιμή εξεκπληκτική. Συζητήσαμε την εγκαθάριση της ενιαίας ενίσχυσης και της εξωτικής αποζημίωσης για να καταβληθεί τα δύνατα δυνατά, δηλαδή στο διάστημα 21 με 22 Δεκεμβρίου. Μας είπε ότι στις 22 με 23 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν αυτά τα χρήματα. Του ζητήσαμε λοιπόν, επειδή πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι και αγρότες είναι σε διάφορες τράπεζες, μας διαβεβαίωσε ότι θα το προσπαθήσουν με την καταβολή στην Τράπεζα Πειραιών μέσα σε λιγοστές ώρες να φανούν λοιπόν και στις υπόλοιπες τράπεζες. Μάλιστα. Συζητήσαμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, πάρα πολύ καλά θέματα και ουσιώδης, όπως προανάφερα, όσον αφορά τη βιολογική κτηνοτροφία και γεωργία. Το τι μέλεστε να γίνει μετά την αλλαγή της νέας ΚΑΠ. Μας είπε ότι θα υπάρξει και σε αυτό το τομέα, δηλαδή όσον αφορά τα βιολογικά, στην ενημέρωση της νέας ΚΑΠ που θα γίνει στην Κρήτη. Από εκεί και πέρα, που θέσαμε ένα μεγάλο θέμα και ένα μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την Κρήτη και τα υπόλοιπα νησιά, διότι ξεχωρίζεται από την άλλη υπηρετική χώρα, να δει το θέμα αύξηση εξωτικής αποζημίωσης κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Του άρεσε αυτή η ιδέα, μας είπε ότι είναι ένα θετικό
θέμα που θέλει να το δει με ουσία και θα εξεταστεί. Δηλαδή είναι το θέμα αυτό είναι απάνω στο τραπέζι που θα συζητηθεί. Εγώ νομίζω, οπότε περιμένετε απαντήσεις, περιμένετε απαντήσεις εκεί το πρώτο 15ήμερο του Γενάρη που θα κατέβει και θα τα ξαναπείτε πάλι από κοντά. Τα θέματα τέθηκαν. Εγώ εστιάζω κυρίως εκεί στην επιδότηση για τις ζωοτροφές μας. Είπατε πότε? Αρχές Γενάρη. Μέχρι 15 Γενάρη. Γενάρη μας πρώτου. Μας διαβεβαίωσε χωρίς άλλη καθυστέρηση. Διότι του είπαμε ότι για όνομα της Παναγίας έχουμε φτάσει στο τέρμα. Δεν έχουμε άλλο. Ωραία. Πήραμε ακόμα διαβεβαίωση το ότι στα παιδιά τα νοησερχόμενα του 2021 που μπήκαν στη διαδικασία της υπεύθυνης δήλωσης που είχε πει μάλιστα ο Υπουργός ότι θα πληρωθούν τώρα με τα 3/3. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Τότε το είχε προαναφέρει αυτός ο ίδιος με την κάθοδό του στην Κρήτη, στο νομό Ρεθύμνης και ακόμη στο Ηράκλειο, αλλά και ακόμη κατά την επίσκεψή του στον ορεινό Μηλοπόταμο. Βλέπουμε ότι εξελίσσεται αυτή μάλιστα, η κατάσταση μάλιστα. Και θα δικαιωθούν αυτά τα παιδιά. Άνω τελεία βάζουμε. Ναι, και να κλείσουμε. Τα παιδιά του 22 που αιτηθήκαν εθνικό απόθεμα, μας είπε, αναλύσαμε εκεί όλο το θέμα, ότι όσο αυξάνεται το ζωικό κεφάλαιο στην Κρήτη, ναι, χαμηλώνει και το μουμουζού ανακεφαλή ζώου. Το μουμουζού λοιπόν, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές τι είναι, είναι η πυκνότητα βόσκησης που αναλογεί στο κάθε ζώο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς στην Κρήτη, επειδή μας έθεσε το θέμα, πρέπει να δούμε αυτό το θέμα, διότι από εδώ και πέρα να ξέρουμε μάλιστα ότι όποιο νέο παιδί θέλει να ασχοληθεί στον πρωτογενή τομέα, δυστυχώς δεν θα είναι καλές οι εξελίξεις. Θα είναι άσημες, δηλαδή μάλιστα θα φανερώνεται με ένα ποσό 500 ευρώ με 1000 και είναι άδικο ένας νέος νεοεισερχόμενος αγρότης να πιάνεται με 20. Θα τα ξαναπούμε πάλι, άνω τελεία βάζουμε, με φόντο και την κάθοδο του Υπουργού. Υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο, ένα μήνα, 30 περίπου μέρες, ένας μήνας προκειμένου να σκεφτεί και να κατέβει με τις δικές του ανακοινώσεις αυτή τη φορά. Να είστε καλά, τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ.